4 σχολεία αναδείχθηκαν νικητές από το σύνολο των 130 που συμμετείχαν στον εκπαιδευτικό διαγωνισμό ανακύκλωσης της ΤΕΧΑΝ. Ο διαγωνισμός περιλάμβανε δράσεις ανακύκλωσης από μαθητές σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης. Το μεσημέρι της Τετάρτης, σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης, δόθηκε το ραντεβού για την απονομή των βραβείων και των δώρων των πρωταθλητών στην ανακύκλωση που αγωνιούσαν για τη θέση τους στην κατάταξη. Ολοκληρώθηκε ένας μεγάλος διαγωνισμός εκπαιδευτικός για τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης. Διαγωνισμός ανακύκλωσης στα πολυκέντρα ανακύκλωσης. Ήδη λειτουργούν στην πόλη Θεσσαλονίκης 30 πολυκέντρα ανακύκλωσης για πλαστικά, γυάλινα και μεταλλικά υλικά. Τιμούμε την πόλη Θεσσαλονίκης γιατί ο διαγωνισμός αυτός ξεκίνησε πανελλαδικά από την πόλη σας και όχι από την Αθήνα ή από κάποια άλλη πόλη. Εκεί θα κάνουμε διαγωνισμούς από αρχές της χρονιάς. Οι διαγωνισμοί αυτοί τελούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης. Οι μαθητές ανακύκλωσαν 227.494 μεταλλικές συσκευασίες, 1.241.201 πλαστικές και 103.525 γυάλινες, αγγίζοντας το αστρονομικό νούμερο των 247 τόνων και κερδίζοντας πλούσια δώρα και για τα 4 σχολεία. Σύσσωμα το νικητήριο Α2 τμήμα του πειραματικού λυκείου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου θα ταξιδέψει στον προορισμό που επέλεξαν οι μαθητές, ο οποίος θα είναι η Euro Disneyland στη Γαλλία. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι καθώς κλείνει εσείς ο μεγάλος εκπαιδευτικός διαγωνισμός ανακύκλωσης του Δήμου Θεσσαλονίκης. Γίναμε και εμείς ένα με όλη αυτή την προσπάθεια η οποία αγκαλιάστηκε πάρα πολύ δυνατά από τα παιδιά σε όλα από τα σχολικά τμήματα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλά είμαστε και πάρα πολύ υπερήφανοι γιατί όλο αυτό είχε ένα πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Νικητές αναδείχθηκαν τα τμήματα Β2 από το πρώτο πρότυπο γυμνάσιο, το τμήμα Α1 από το 19ο Γενικό Λύκειο και το Δ1 από το 27ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Ο μεγάλος εκπαιδευτικός διαγωνισμός ανακύκλωσης εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της ΤΕΧΑΝ, η οποία έχει ως προτεραιότητα την ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, καθώς και την έμπρακτη υποστήριξη της κοινωνίας.